γιορτάζει ο ΠΑΟΚ 90 χρόνια, διατηρήσατε πρόεδρος και εσείς στο μπάσκετ και όχι μόνο, και στο ερασιτέχνη που ήσασταν μέσω συμβούλιο. Τι νιώθησατε από αυτή την εκδήλωση σήμερα, 90 χρόνια? Ένας άνθρωπος που υπήρξε πρόεδρος σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις εκφράσεις του ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ερασιτέχνης, δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ συγκινημένος αυτή την ημέρα από ό,τι συνέβη. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Τιμήθηκαν άνθρωποι που αξίζουν αυτή την τιμή που τους έγινε, και φαντάζομαι ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τον μεγάλο υποστηρικτή του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, τον Ιβάν το Σαββίδη, θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ εκεί που θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να βρίσκεται. Δηλαδή στα μεγάλα σαλόνια, όχι της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης. 90 χρόνια ΠΑΟΚ, τι σημαίνει για εσάς ο ΠΑΟΚ, πώς ζήσατε σήμερα αυτή τη βραδιά? Το μήνυμα το οποίο εγώ έχω προσλάβει και που εμείς φωνάζουμε χρόνια, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ενιαίος. Όταν βλέπεις ανθρώπους από το ποδήλατο, από το σκάκι, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, αυτό είναι όλος ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει μια πρόκληση μπροστά του. Παίζει το Σάββατο με την ΑΕΚ. Μπορεί να κάνει το 2-0. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ? Μπορεί να κάνει το 2-0. Ο στόχος είναι να πάμε στην τελική φάση που είναι η πρωτιά. Ο ΠΑΟΚ είναι για ψηλά πράγματα. Το αποδεικνύει στα δύσκολα παιχνίδια. Έχουμε άλλο ένα δύσκολο το Σάββατο. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι για να το περάσουμε. Κύριε Κούδα, ολοκληρώθηκε η γιορτή. Ρίγη συγκίνηση, 90 χρόνια ΠΑΟΚ, 90 χρόνια γιορτής, γενέθλια. Είπατε μια σουβή κουβέντα ότι αυτοί που σας πήρατε από κάποιους άλλους για να φτάσετε εκεί. Είπα Γιώργο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, είπα ότι εγώ μεγάλωσα με κάποιους ποδοσφαιριστές σαν και αυτό που με βράβευσε τον Λάμπη του Κουιρουκίδη, που και όλους τους άλλους που δεν πρόλαβα να παίξω μαζί, αλλά και αυτούς που πρόλαβα να παίξω από το 63, ότι με μετέδεσαν ή μου έκαναν μετάγγιση του DNA ΠΑΟΚ. Ελπίζω και οι νέες γενιές να πάρουν κάτι από το DNA του παλιού ΠΑΟΚ. Πώς νιώσετε σήμερα στα 90 χρόνια αυτή τη γιορτή? Πέρασαν 10 χρόνια από τα 80 χρόνια που γιορτάζαν με πρωτοβουλία των βετεράνων. Σίγουρα με τον ερχομό του κυρίου Σαββίδη χάσαμε 4 χρόνια. Ελπίζω η νέα δεκαετία να γράψει ο ΠΑΟΚ χρυσές σελίδες. Αν γίνει το γήπεδο, εάν... Νέο γήπεδο. Το νέο γήπεδο. Στην Τούμπα. Αν γίνει μια καλή ομάδα. Για να γράψει καινούργια ιστορία ο ΠΑΟΚ.